Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάτι περίεργο έχει συμβεί. Τι? Το οποίο το λέω φωναχτά τώρα, το έχω κουβεντιάσει και λίγο με τον άντρα μου και μια πολύ κολλητή μου φίλη. Εγώ δεν περίμενα αυτή την αντίδραση του κόσμου. Την έκταση τη μεγάλη που έχει πάρει. Ναι, δεν το περίμενα. Ήταν κάτι που θα μαθευόταν, το ξέρα. Και γι' αυτό είχα φροντίσει, αν θελήσουν κάτι, να πάρουν από κάπου κάτι. Τίποτα άλλο. Και έγινε έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, αλλά έχω δει δύο αντιδράσεις διαφορετικές. Ως επιτοπλίστων, ένα 99% ευχάριστη έκπληξη, ένα 10% συγκίνηση και ένα ποσοστό μεγάλης κακίας. Αλήθεια. Αλήθεια. Έχω δεχτεί μηνύματα. Αλήθεια. Τι? Που θα το πω δημοσία. Για είσαι εσύ ρε. Τι? Μου δεις έτσι από κανένα να παρέμβει στη ζωή μου. Ούτε ζήτησε την άλλη. Είσαι εσύ ρε που τι. Που τι. Αυτό λέω κι εγώ. Όχι ενώ τι εννοούσαν αυτοί κατάλαβες. Που θα μας απασχολείς. Καλά, εντάξει, κοίτα Μαρή τώρα. Αλλά κόσμος, όχι από τα μίντια, όχι δημοσιογράφοι. Απαντώ λοιπόν σε αυτές τις γυναίκες και σε αυτούς τους άντρες ότι αυτό μας συμβαίνει σήμερα. Αυτό ακριβώς. Χαιρόμαστε με την κατάντια του άλλου και όχι με τη χαρά του άλλου. Και πώς θα πάμε μπροστά? Μόνο με τα λεφτά? Τα λεφτά δεν υπάρχουν γιατί φρόντισαν κάποιοι να είμαστε σε αυτή την τεράστια παγίδα όλος ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό που έχει χαλάσει είναι η αλυσίδα. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Αλλά είναι πολύ περίεργο να βλέπεις κάτι τόσο χαρούμενο, κάτι που ήταν αναμφισβήτητα όχι στημένο. Ναι. Ήταν μια πάρα πολύ θελκτική εικόνα, βέβαια, διαφορετική από τους γάμους που βλέπουμε συνήθως. Ναι. Ήταν ένας παραδοσιακός γάμος με πολύ βέβαια όμορφους ανθρώπους. Αυτό ήταν λίγο σαν ταινία. Ήταν το σκηνικό έτσι. Θα σας πω τι είχε. Δηλαδή η Μαρία που είναι πανέμορφη. Είναι μια ζεστία ανθρώπινη ατμόσφαιρα που συνήθως δεν βλέπουμε. Ή που βλέπουμε ως καλεσμένοι σε πολύ ιδιωτικά. Ναι. Και αυτό λοιπόν όταν, αυτό νομίζω ότι μεταφράζουμε εμείς ως κινηματογραφική